Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όμορφη μέρα και σήμερα. Καταφέραμε, διανύσαμε την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου με καλή υγεία και ευτυχία. Φύζω, αγάπη και καλή καρδιά. Εκτάκτως σε αντικατάσταση της φίλης και συναδέλφου Χίδας Ιακωβίδου, μιας και σήμερα, όπως είπαμε, θα απουσιάσει σε κάποιες έκτακτες υποχρεώσεις που είχε το κορίτσι μας. Μια χαρά είναι στην υγεία της. Σας χαιρετά, σας στέλνει την αγάπη της. Και εδώ λοιπόν θα τα πούμε και σήμερα μαζί. Θα διανύσουμε αυτό το όμορφο πρωινό. Ελάτε στην παρέα μας. Είμαι και εγώ στη δικιά σας σήμερα, γιατί είστε μια οικογένεια όσοι παρακολουθείτε την τηλεόραση του ΡΙΚ τέτοιες ώρες. Συντροφιά στο μαγείρεμα, συντροφιά στον καφέ, συντροφιά στο τσάι, αν δεν είστε του καφέ. Ό,τι επιθυμεί και αγαπά ο καθένας από εσάς. 6 Μαΐου σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά στους γιορτάριδες, όσοι έχουν γιορτή, γενέθλια. Χρόνια πολλά να πούμε και στον κόσμο που γιορτάζει οτιδήποτε. Την αγάπη, την χαρά, τον γάμο του, μια επέτειο, οτιδήποτε. Αλλά και περαστικά και την αγάπη μας σε όσους περνούν COVID. Ακόμη έχουμε και ζούμε με αυτό το πράγμα. Ή βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου για οποιοδήποτε λόγο. Η αγάπη μας μαζί σας. Για πέστε μου τώρα αν είστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Και να πάμε μέχρι εκεί, γιατί όπως πάντα πιστός στο ραντεβού του κάθε Παρασκευή, ο αγαπημένος πατέρας Χρήστος. Καλή σας μέρα, πατέρα Χρήστο μου, τι κάνετε? Και τι χαρά και τιμή που τα λέω μαζί σας τηλεοπτικό σήμερα. Καλημέρα, είπαμε Θεόδουλος. Θεόδουλος είπαμε, εγώ σας ξέρω, σας αγαπώ, σας γνωρίζω, τι να κάνουμε, είναι και κάποιοι άνθρωποι που είτε θέλουν είτε όχι, είναι πολύ γνωστοί και αγαπητοί. Σας θαυμάζω για αυτό που κάνετε, να ξέρετε, για αυτή τη χαρά που σας διακρίνει σαν άνθρωπος και ως κληρικός. Και να πω ότι η επιτυχία του να φέρνεις νέους ανθρώπους κοντά στην Εκκλησία, μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, εγώ το εκτιμώ και το σέβομαι πάρα πολύ. Αυτό να το ξέρετε. Μου αρέσει αυτή η εισαγωγή και μου αρέσει που πας στους νέους κατευθείαν, γιατί είναι το μεράκι μου, είναι η χαρά μου, είναι η τρέλα μου να επικοινωνώ. Και κυρίως ξέρεις, Θεόδουλε, με αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι φευγάτα, δηλαδή τα έχει λίγο η κοινωνία παραπεταμένα, και έχω μια εύκολη πρόσβαση, γιατί τους μιλάω με την καρδιά μου και όχι με το μυαλό μου. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να λέμε σοφίες στον κόσμο. Αρκεί να τους δείχνουμε ότι είμαι εδώ, ρε φίλε. Είμαι εδώ. Είμαι δικό σου. Είσαι πάντα μια μεγάλη αγκαλιά εσύ, πατέρα Χρήστο μου. Και αυτό που λες, αυτά τα παιδιά που έχουν λίγο ξεστρατήσει, έχουν λίγο χάσει τον πρωτοσανατολισμό τους. Εγώ θα πω, γιατί είναι και σχετικό με αυτό που θες να μιλήσουμε σήμερα. Έχουν χάσει λίγο το φως τους ή τη φωτεινότητα του δρόμου τους. Γιατί... Ναι. Ξέρεις, έλεγε και ο Παΐσιος, αν αυτός που μιλάει για το φως έχει έστω και λίγο φως, εύκολα το μεταδίδει. Έτσι. Αν αυτός που μιλάει για την αγάπη έχει αγάπη, πανεύκολα τη μεταδίδει. Αν αυτός που μιλάει για τον Χριστό έχει καταλάβει λίγο την αγάπη του Χριστού, θα καταλάβουν και οι άλλοι άνθρωποι πολύ από την αγάπη του Χριστού. Και εγώ είχα την τύχη να βρω στη ζωή μου ανθρώπους που τον είχαν νιώσει τον Χριστό. Όχι αυτόν τον Χριστό τον δικαστή που παρουσιάζουμε πολλές φορές. Όχι αυτόν τον Χριστό που είναι έτοιμο να τους δικάσει όλους. Αλλά αυτόν τον Χριστό που έχει μια αγκαλιά που λίγες μέρες πριν σταυρώθηκε για μας. Και σταυρώθηκε και πέθανε για μας. Αλλά μας έδωσε και ένα τεράστιο δώρο που είναι η Ανάσταση. Και πόσο μ' αρέσει που η παράδοση των ανθρώπων έβαλε την Ανάσταση μαζί με την Άνοιξη. Άνοιξη από τη μια μεριά, ομορφαίνουν τα πάντα, ζουν τα πάντα, ανασταίνονται όλη η φύση. Άνοιξη και λαμπρή ο Χριστός που ανασταίνεται και Αυτός. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβει ο άνθρωπος, πόση χαρά πρέπει να γεμίζει αυτές τις μέρες. Η φύση λοιπόν ακολουθεί το αναστάσιμο γεγονός, έτσι. Βέβαια. Και όχι μόνο, και τα χρώματα της φύσης. Όλα. Δηλαδή βλέπουμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα αυτό το λουλούδι που εμείς εδώ, δεν ξέρω πώς το λέτε στην Κύπρο, η Πασχαλιά, που ανθίζει κάθε φορά, είτε πάει νωρίς το Πάσχα, είτε πάει αργά το Πάσχα, λες και η φύση ακολουθεί την Ανάσταση, που είναι κινητή γιορτή. Ξέρεις, η Ανάσταση, το Πάσχα δεν πέφτει πάντα την ίδια ημερομηνία, αλλάζει. Είναι με βάση, το πούμε τώρα, ό,τι καταλάβει ο κόσμος, με βάση το φεγγάρι. Δηλαδή μετά την Πανσέλινο της εαρινής ησημερίας,
έρχεται Πάσχα. Πότε νωρίς, πότε αργότερα. Πάντα όμως συμβαδίζει με την ανθοφορία της φύσης. Και θα προδώσω για κάτι που ξέρω ότι λες εσύ σε ανθρώπους που έρχονται κοντά σου για βοήθεια. Ειδικά ανθρώποι που περνούν βαριές μορφές κατάθλιψης, που είναι η σύγχρονη μάστιγα, αν μου επιτρέπετε, αυτή. Και πολλές φορές εσείς καλείτε να παίξετε και το ρόλο του ψυχολόγου, άτυπα μεν, αλλά καλείστε να το κάνετε. Και ξέρω ότι συμβουλεύεις στα παιδιά, τους ανθρώπους, όποιος έχει έρθει σε σένα και αντιληφθείς ότι υπάρχει αυτό το θέμα, πέρα από το να πάρει βοήθεια από κάποιο ειδικό που είναι η ειδικότητά του, να βγει και έξω στη φύση. Να βγει να δει το Αγίο Βασίλεμα, να δει την Ανατολή, να ακούσει τα πουγένα και λαδού, να ξαναγειωθεί ο άνθρωπος. Να επικοινωνήσει σε πραγματικό χώρο χρόνο. Ξέρεις, Θεόδουλε, ήμουν καθηγητής 30 χρόνια και είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και κάποια μαθήματα έξω από την ειδικότητά μας. Εγώ ήμουν θεολόγος, άρα αυτό που θα έκανα, και γι' αυτό διορίστηκα, έκανα θρησκευτικά. Αλλά έπαιρνα 2-2 ώρα και μάλιστα το ένα εκτός ωρών μου διδασκαλίας, δηλαδή έξω από το ωράριό μου, και πάντα έκανα ένα θέμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι όσο ο άνθρωπος πλησιάσει και ενωθεί με τη φύση και νιώσει τι είναι η φύση, πόσο, πόση υπέροχη ποικιλία και ομορφιά έχει. Δες, καμία μέρα δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Μα γι' αυτό σας αγαπώ, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και ακούς, πας μες στο δάσος και ακούς πουλιά, πουλιά, πουλιά. Νιώθεις μυρωδιές, βλέπεις χρώματα και άλλα χρώματα την άνοιξη, άλλα χρώματα το καλοκαίρι, άλλα χρώματα το φθινόπωρο και έρχεται το χειμώνα και νομίζεις ότι πεθαίνουν όλα. Πεθαίνουν, ναρκώνονται, μικραίνει η μέρα, τι ωραία, μικραίνει η μέρα, γιατί, για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να ξεκουραστεί η φύση, να ξεκουραστούν όλα. Και μόλις έρθει η άνοιξη ξανά, πάλι ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή. Φως, χαρά, μυρωδιές, λουλούδια, ήλιος, καλοκαίρι, πλησιάζει θάλασσα, βουνό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αφήτη. Ναι. Νιώθετε κι εσείς ότι ίσως έχουμε μείνει τόσο πολύ καιρό στο σπίτι που να έχουν λίγο απενεργοποιηθεί οι αισθήσεις μας και καλούμαστε τώρα που τα πράγματα ανοίγει ο καιρός, ανοίγουν και τα μέτρα, να βγούμε ξανά έξω και να ενεργοποιηθούν ξανά οι αισθήσεις μας? Γιατί είπατε πριν, για την όσφρηση, για τα μάτια μας να δουν καινούργια πράγματα, να χορτάσουν πράσινο, να χορτάσουν χρώματα που υπάρχουν στη φύση. Και αν μου επιτρέπετε, μόνο έτσι θα νιώσουμε και την ανάσταση όπως πρέπει. Βεβαίως το υπογράφω και το ενισχύω. Αν ο άνθρωπος δεν παραδοθεί να νιώσει τη φύση, γιατί μας την έφτιαξε ο Θεός, για να τη χαιρόμαστε εμείς οι άνθρωποι, και δεν της έβαλε απλή ποικιλία, 1, 2, 3 πραγματάκια. Αν μελετήσουμε στην αυλή του σπιτιού μας, αν έχουμε αυλή, στην αυλή του χωριού μας, εγώ έχω την τύχη να είμαι σε ένα χωριό το οποίο μοιάζει με τα χωριά του Πηλίου, πανέμορφο εδώ η Σαρακίνα, στο οποίο συχνά πυκνά εξαφανίζομαι στο δάσος, φεύγω στο βουνό. Γιατί βέβαια ισχύει και το ρητό για μένα. Η τρέλα πάει στο βουνό. Εντάξει. Αλλά ωραία. Όσο χαίρομαι. Προχτές πήρα μια παρέα, η οποία πονάει αυτόν τον καιρό, πραγματικά πονάει μαρτυρικά, διότι έχασε ένα παλικάρι της. Και τους πήγα βόλτα σε ένα εκκλησάκι που είναι έξω από το χωριό. Δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί. Καθίσαμε, κλείσαμε τα μάτια και ακούγαμε κάτι αηδόνια. Έρχονταν κάτι μυρουδιές από τη φύση. Και έλεγα, Θεέ μου, πόσο δώρο δίνεις τώρα σε αυτή την οικογένεια. Όταν φύγαμε από εκεί, μου λένε οι ίδιοι, Πάτερ, σε ευχαριστούμε για το δώρο. Αλλά λέω, δεν το έκανα εγώ το δώρο. Ο Θεούλης και η φύση σας το έκανε. Απλά εγώ σας έφερα εδώ με τα ποδαράκια που δεν ήταν πολύ. 1,5-2 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση. Ξέρετε, κάνετε όμως τώρα, δίνεται μια άλλη υπόσταση της φύσης. Της φύσης ως γιατρός, της ψυχής. Ειδικά όταν περνάμε πράγματα όπως αυτά που είπατε, πολύ οδυνηρά, την απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου και άλλα πράγματα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, βιώνει.
Και όντως η φύση λειτουργεί ως τέτοια, ως γιατρός της ψυχής και του πνεύματος. Και όπου δεν μπορεί να επέμβει ο άνθρωπος, καλό είναι, και το λέω ξανά και αυτό είναι και το μήνυμα της σημερινής επικοινωνίας μας, να βγούμε έξω στη φύση. Και τώρα ο καιρός έχει φτιάξει στην Κύπρο, ειδικά νομίζω και στην Ελλάδα, μπορούμε να πάμε και θάλασσα από τώρα. Το Μάιο αρχίζει η κολυμβητική περίοδος, έτσι κι αλλιώς. Και τι ωραία στα χωριά. Οι άνθρωποι, θυμάμαι και στο χωριό μου, έζησα και μεγάλωσα σε ένα χωριό το οποίο είχε 14 παρεκκλήσια. Άκου τώρα πόσο απλά οι άνθρωποι ενώναν τη ζωή τους με τη φύση. Σε αυτά τα παρεκκλήσια που όλα γιορτάζαν το καλοκαίρι, άνοιξε καλοκαίρι και νωρίς φθινόπωρο, κάθε φορά που γιόρταζε το παρεκκλήσιο το είχαν γλέντι. Ένα γλέντι που σταμάταγαν εκείνη τη μέρα τις δουλειές. Ωραία ευκαιρία να ξεκουραστεί και ο άνθρωπος. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι η δουλειά του θα τελειώσει κάποτε, έχει απατηθεί από τον εαυτό του και από τη δουλειά. Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαζευόταν εκείνη την ημέρα, παίρναν τα καλούδια τους, τα φαγητά τους κτλ. Και καθόταν, αφού τελείωνε η λειτουργία, ξαπλώναμε, καθόμασταν κάτω, στρώναμε τα χαλιά μας από εδώ και από εκεί και καθόμασταν όλη την ημέρα. Να φάμε, να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να πειραχτούμε. Και όταν πήγαινε να ανοιχτώσει, να χαζέψουμε και το λιωματίλιο μας. Και αν δεν πάμε τώρα στα σπίτια μας, να κινηθούμε ήσυχοι. Επειδή θα έρθετε με το καλό του Θεού την άλλη εβδομάδα στην Κύπρο, μας θα το πούμε γι' αυτό και να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο που σας αγαπά και περιμένει να σας δει όπου και θα βρίσκεστε. Να σας πω ότι έχουν επιστρέψει μετά από απουσία 2 χρόνια λόγω της πανδημίας και υπέροχα φεστιβάλ στα ορεινά μας χωριά. Και όχι μόνο. Εμείς εδώ στο Όμορφη Μέρα κάθε μέρα έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα ζωντανών συνδέσεων και ρεπορτάζ σχετικά με αυτά. Και σας το λέω, επειδή σας ακούω με πόση λατρεία περιγράφετε αυτούς τους χώρους, να, με το καλό που θα έρθετε, αν έχετε την ευκαιρία να πάτε, να δείτε μικρά χωριουδάκια δικά μας. Εγώ με τα χωριά και με τα γλέντια και τα πανηγύρια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι εντελώς σίγουρος γι' αυτό. Και τραγουδάω και χορεύω και. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι γίνεστε η ψυχή του πάρτι, όπου πάτε. Λοιπόν, Θεόδωλε, να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, με το Ελπιδάκι το έχουμε κανονίσει, να είμαι εκεί ζωντανά στο στούντιο. Ωραία. Και να κάνουμε την εκπομπή ζωντανά. Και από εκεί και πέρα, την Τρίτη το απόγευμα, στο Κέντρο Ημέρας Δικαίωμα Ελπίδας, κάνει πολύ έργο. Πάρα πολύ. Προσπάθεια, ναι. Για άτομα με αναπηρίες άνω των 21 ετών. Την Τρίτη, λοιπόν, το απόγευμα στις 5.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Λάρνακας, θα είμαι εκεί με θέμα που έχει να κάνει και με το σημερινό. Χαρά και ελπίδα από τις διδακές των Αγίων της Εποχής μας. Έχουμε να πούμε πράγματα. Και την Παρασκευή μετά, την Παρασκευή θα είμαι στην Ψιμολόφου, στο Ναό της Παναγίας της Καθολικής, μάλιστα. Μητρόπολη Ταμασού και Ερημής, με ένα θέμα που έχει να κάνει με την κοινωνία και την ενότητα όλων μας, την αγάπη. Αγάπη, χαρά και ελπίδα, οι δύο εκδηλώσεις. Ένα μπορώ να πω, ότι θα φέρω μαζί μου την τρέλα μου, το χαμόγελό μου, την αγκαλιά μου, και θα είμαι εκεί δικό σας για μια εβδομάδα. Αυτό περιμένουμε, με χαρά να το ξέρετε. Πόσο το χαίρομαι. Από εμάς προς το παρόν και σε αναμονή του ερχομού σας, την αγάπη μας και καλό Σαββατοκύριακο. Την ευλογία σας ζητούμε για να πάει η υπόλοιπη μέρα καλά. Να είσαι καλά, Θεόδωλε, είσαι υπέροχος. Φαίνεται όλοι στο Ρίκι στο ΡΕΙ εκεί. Μας διαλέγουνε μετά από οι διαδικασίες, μην νομίζετε, δεν είναι έτσι τυχαία. Να είμαστε καλά όλοι. Έγινε, καλή να είστε καλά. Τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και θα σας έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας την άλλη εβδομάδα, όπως είπατε. Ωραία. Και θα τα πούμε όλα ευχαριστώ. Από κοντά, με αυτό το ασύλληπτο χιούμορ και ευχαριστώ. Αγάπη που έχετε. Ευχαριστώ. Αφού λοιπόν, παιδιά, γυμνάσαμε το πνεύμα μας, γιατί κάθε φορά που μιλά κανείς με τον πατέρα Χρήστο, νιώθει ότι πραγματικά κάνει έτσι μια γυμναστική πνεύματος με όλα αυτά τα ωραία που μας λέει και προκύπτει και αυτή η ανάταση μετά. Πάμε όμως να γυμνάσουμε και το σώμα μας για να είμαστε σωστοί και ολοκληρωμένοι με την Καρολίνα Αποστόλου.